Σήμερα πάμε στο Αγρίνιο. Πρώτο μάτς που διεξάγεται με κόσμο μετά από 2 μήνες. Ξαναπάμε γήπεδο αφού Πανετολικός και Άρης θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο Άρης βρίσκεται εδώ έχοντας θέσει γερές βάσεις για την παρουσία του στον τελικό, έχοντας αποκλείσει και την ΑΕΚ σε προηγούμενη φάση του κυπέλου. Ο Πανετολικός από την άλλη θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στα ημιτελικά και συνεχίζει να ονειρεύεται. Με 12ο παίχτη τον κόσμο, οδεύει για μια ιστορική πρόκριση. Πάμε να απολαύσουμε το παιχνίδι και να μεταφέρουμε και σε εσάς τον παλμό του γηπέδου που τόσο σας λείπει όλο αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, ησυχία. Φτάσαμε Αντίριο. Μία ώρα μακριά από το Αγρίνιο. Βρήκαμε εισιτήρια VIP. Έχουμε τον τύπο που μας φτιάχνει πίσω από την κάμερα. Εγώ είμαι. Ευχαριστούμε. Μηχανή ξεκίνησε. Ξεκινάμε ταξίδι. Σε μία ώρα θα είμαστε Αγρίνιο. Τα λέμε έξω από το γήπεδο. Let's go! Φτάσαμε! Γίνεται της... Κολάσιος, ναι. Γίνεται χαμούλης. Βρήκαμε οπαδό του Πανετολικού από την Πάτρα, όσο περίεργο και να πείτε αυτό. Σκορ, πρόβλεψη. Σκορ. 1-0 στο 94. Εσύ. 1-0 ημίχρονο, 1-1 τελικό. 1-1 έχω πει κι εγώ. Τώρα. Προς τα πού είναι το γήπεδο. Πάμε να κάνουμε μερικά τέτοια. Έγινε. 7 και 10. Είμαστε 20 λεπτά πριν από το παιχνίδι. Είμαστε έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, όπως βλέπετε. Το κλίμα στην πόλη του Αγρινίου είναι εορταστικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν έτσι επαρχιακές και πιο μικρές ομάδες, ας πούμε, βεληνικούς, πάνε έτσι ψηλά σε τέτοιες διοργανώσεις. Είμαστε από τους ρομαντικούς του ποδοσφαίρου, τι να κάνουμε. Είναι μια ωραία ιστορία αυτή του Πανετολικού φέτος. Για να δούμε. Θα συνδυαστεί και με πρόκριση. Καλή επιτυχία και στον Πανετολικό και στον Άρη όμως. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Καλησπέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Λοιπόν, βρήκαμε τις θέσεις μας. Απλά κοιτάξτε που είναι. Λοιπόν, είμαστε ultra VIP. Κάτω από το θέση. Εντάξει, τι άλλο να ζητήσω. Οι παίκτες είναι εδώ. Εδώ, ουσιαστικά. Θα το κάνουμε. Με ένα καλό αποτέλεσμα, ο Πανετολικός σήμερα βάζει γερές βάσεις για να πάει στο τελικό. Είναι ένα μάτσο ακόμα. Κοίτα, ο Πανετολικός έχει γράψει ήδη ιστορία. Όχι. Άμα καταφέρει σήμερα κάτι καλό. Πάμε. Ο κόσμος διψάει ρε φίλε. Πάμε! Τι όνειρο είδε τώρα. Τι όνειρο είδε. Πήρε το corner. Ο Κουέστα είναι ασταθής. Ναι. Δεν εξήγησε καλά. Για να δούμε. Μπορεί να έχουμε ένα goal. Να γίνει χαμός. Να δούμε και το πρώτο goal με κόσμο. Ισχύει. Κλασική, πολύ καλή ευκαιρία. Εμπαμπή. Κόρνερ, καλό! Τι γίνεται! Τι γίνεται! Τι βλέπουμε! Τίποτα, παίζει και ο κόσμος μπάλα. Πραγματικά, πραγματικά. Τι έβγαλε! Εν τω μεταξύ, έχει κι άλλο. Δεν έχει τελειώσει. Πάρ' το!
πέσαμε καθόλου μέσα με τον κουέστο. Ναι, πραγματικά. Δεν πρέπει να συζητήσουμε. Ναι, πραγματικά. Εντάξει. Έπρεπε να μας ακούσει για να το κάνει, καταλαβαίνεις. Να άκουσε το hate και λέει. Πρώτο 15 λεπτό του Πανετολικού. Πάκτυπα! Ωπα! Πρώτη καλή φάση για τον Μάρη. Εντάξει, καιρό ήταν. Εντάξει. 40 λεπτό. Εντάξει, το πέσει ο ρυθμός, έχει πέσει το μάτι, έχει σβήσει, φυσικό είναι. Έπρεπε να βρει γκολ ο Πανετολικός εκεί που έπρεπε. Έχει μεγάλη ευκαιρία, δύσκολο γιατί άρεσε και μεγάλη μόνο. Δεν είναι πολύ μικρή. Ό,τι θα το διαχειριστούν διαφορετικά τώρα οι Παρτιζάν. Την πίεση πάντως την πρώτη πίεση τη βγάλαμε πέρα. Τη βγάλαμε, έστω και δύσκολο το βγάλαμε. Εντάξει, έχει και άριστη στιγμή. Κι άλλη φάση ο Μωρό. Δεν πηγαίνει. Και τρελαίνομαι. Τέλος πρώτη μηχρόνου 0-0. Ένα χορταστικό το πρώτη μηχρόνου. Πραγματικά. Χωρίς κόρα αλλά χορταστικό. Πάμε να δούμε ένα ώρα δεύτερο μηχρόνο. Με γκολ. Μακάρι. Με λίγα γκολ. Πρέπει να γκολ. Να δούμε τι θα γίνει εδώ μέσα από την γκολ. Είδες. Όπου το κατεβαίνεις κάτω δεξιά. Φάνης Γκέκας. Βάλτε ρε Φάνη. Βάλτε ρε Φάνη. Όχι Φάνη αγόρι μου. Λοιπόν, σβηστάθηκαν και δύο στην αρχή. Είχε κρύο, βάλε κρύο τώρα. Και έχει βάλει και πολύ κρύο. Οπα. Ξέρω τι είναι. Η γρασί. Τίποτα. Τίποτα. Κόρνερ. Ξεκινάμε λίγο τη φάση. Επιτέλους, αργήσαμε. 25 λεπτό. Σ' αυτό το εμείς αργήσαμε. Θέλει κάτι για να το πληρωθεί ξανά η κερκίδα. Γκολ ο Άρης. 0-1 ο Άρης στο 65 λεπτό. Δεν ξέρω αν φάνηκα κόντζα στη ροή του μάτζι. Το μάτζι γενικά δεν είχε καλή ροή έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Αλλά πολύ σημαντικό γκολ για τον Άρη. Βρήκε τη μισή φάση. Και το βάλε, το Βέλε. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια αυτό. Άμα κερδίσει και εδώ μέσα, μετά στο Βικελίδης δεν νομίζω ότι... Έστω και χει να πάρει με αυτόν τον γκολ τώρα, πιστεύω είναι το φαβορί το απόλυτο μετά. Σε γεμάτο Βικελίδης μετά είναι πολύ δύσκολο για τον Πανετολικό. Πάμε. Ωου, πήρε και το out κιόλας. Ωραίο. Εντάξει, ο Άρης φαίνεται την ποιότητα του Άρη. Φαίνεται και η εμπειρία του έτσι αυτό. Και η εμπειρία σε πολλά μάτς. Έχεις βγει το μάτς ήδη ο Άρης. Τέσσερα. Μόνο! Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Ρε μαράκα, κόρνερ για τον αγώνα και κάνεις το πράγμα. Έχει δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι. Ένας μικρός χαμούλης. Αυτό ήταν κόκκινη, υπερβολική η κάρτα. Πολύ υπερβολική κάρτα. Έχει έρθει εδώ κοντά στο μπαρ και να δει την κόκκινη. Να την κόκκινη, εντάξει. Από τη ματιά φάνηκε και φαίνεται, είναι υπερβολική κάρτα. Ήταν ο center back. Ήταν ο center back. Τουλάχιστον έβρισκε στόχο εκεί πέρα, κάτι θα γινόταν. Τέλος. 0-1. Εντάξει, πολύ καλός ο Άρης. Τώρα όχι τώρα, δεν είναι πολύ καλός. Έκανε αυτό που έπρεπε. Ήταν πολύ επαγγελματική. Δεν είναι πολύ επαγγελματική. Ήταν ένα κακό παιχνίδι για αυτούς, αλλά κατάφερε και τώρα μια πολύ δύσκολη σημαντική νίκη για τη συνέχεια. Μπράβο στον Πανετολικό. Μπράβο σε όλα. Πάντως το πάλεψε ο Πανετολικός. Έχει ένα δεύτερο μάτι, μην το αφήνουμε και αυτό απ' έξω. Ποτέ δεν ξέρει ποδόσφαιρο είναι. Αλλά είναι δύσκολο. Αυτό. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, μάγκες, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ένα like και ένα subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.